Για τα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες και αφορούν την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων, μίλησε στο ITV ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κώστας Καμπουράκης. Όπως ξεκαθάρισε, δεν υπάρχει καμία απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής των πανελληνίων μέχρι στιγμής. Ανέφερε μάλιστα ότι αυτό θα κριθεί μετά το Πάσχα, καθώς θα εξετάσει το Υπουργείο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και θα υπάρξουν και ανάλογες αποφάσεις. Θα σας πω το εξής, ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση από μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για ημερομηνία επαναφοράς των παιδιών στα σχολεία και ιδιαίτερα των παιδιών της τρίτης λυκείου. Αυτό το οποίο εσείς γνωρίζετε και έχει πει και η κυρία Υπουργός είναι ότι μετά τις γιορτές θα δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, θα ακούσουν τους ειδικούς που διαχειρίζονται το θέμα με τον κορονοϊό και θα δούμε. Ένα πολύ πιθανό, ας πούμε, σενάριο είναι, μιλάω πάντα για σενάριο, δεν υπάρχει κάποια απόφαση, είναι ότι να επανέλθουν οι μαθητές της τρίτης λυκείου στα σχολεία τους για μάθημα, για κάποιες ώρες μαθημάτων, έτσι δεν ξέρω αν θα είναι μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες, λαμβάνοντας πιθανότατα όλα τα μέτρα φύλακτης, δηλαδή να αραιωθούν οι μαθητές, να μην έχουμε 20-25 μαθητές μέσα σε μία αίθουσα, να έχουμε πολύ λιγότερους, να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή της ύλης, γιατί έχω υποθεί ότι κάθε φορά η εξεταστέα ύλη είναι αυτή η οποία έχει διδαχθεί διαζώσεις και όχι αυτή η οποία διδάσκεται τώρα με τηλεκπαίδευση, και να πάμε πιθανότατα μέσα στις αρχές του Ιουλίου σε πανελλαδικές εξετάσεις. Πάντοτε όμως χωρίς να χαλαρώνουμε και χωρίς και να λαμβάνουμε υπόψη μας τα μέτρα που φύλακες. Αυτές πάνω κάτω φαίνεται να είναι οι πιο κυρίαρχες απόψεις. Πάντως βλέπουμε και κάνουμε, δηλαδή, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση και βεβαίως το κεκτημένο το οποίο έχουμε ως κοινωνία, που έχουμε κρατήσει πολύ χαμηλά όλα αυτά τα νούμερα και των θανάτων και των κρουσμάτων κτλ. Ως κεκτημένο να το διατηρήσουμε και να μην δημιουργηθεί, ας πούμε, μία έξαρση. Σχετικά με τη δήλωση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως στο δελτίο ειδήσεων του ITV για την επανίδρυση του Λυκείου της Ζωσιμαίας με τη μορφή του πρότυπου, ο κ. Καμπουράκης είπε ότι αυτό αναμένεται να καταστεί εφικτό τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένεται να περάσει πολυνομοσχέδιο από την Βουλή. Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω είναι ότι ήδη υπάρχει ένα νόμο, πολυνομοσχέδιο, όπως το λένε, έτσι, όπου μετά το Πάσχα θα περάσει από τη Βουλή. Μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο υπάρχει και η ίδρυση πειραματικών και προτύπων σχολείων. Δεν θα συμπεριλαμβάνεται η επαναφορά του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου προς το παρόν. Έτσι. Και μεταξύ αυτών έχει και το θέμα των πειραματικών και των προτύπων που, όπως έχουν δηλώσει η πολιτική ηγεσία, ότι η πρόθεσή τους είναι σε κάθε μια περιφερειακή ενότητα να υπάρχει ένα πειραματικό ή πρότυπο σχολείο. Ξέρω ότι δημιουργεί προβλήματα. Νομίζω όμως ότι δεν θα αφορά μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αφορά πολλές περιφερειακές ενότητες.